πρέπει να αντιμετωπιστεί επιστημονικά από διαφορετικούς επιστήμονες, από μια εταιρεία η οποία έχει εμπειρία στα θέματα αυτά, και αυτό κάνουμε τώρα. Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία διαδικασία ΑΕ, η οποία ειδικεύεται στον τομέα, έχει εκλεκτούς συνεργάτες με τους οποίους έχει κάνει ανάλογες εργασίες και μελετά στο Δήμο μας την υφιστάμενη κατάσταση και θα μας προτείνει στο προσεχές διάστημα το τι πρέπει να γίνει στον Δήμο μας για να βελτιώσουμε, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, την κινητικότητα στην πόλη και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Βεβαίως, στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικό να έχουμε και την άποψη των πολιτών, γιατί όλα γίνονται για τον άνθρωπο, για τον πολίτη, για τον Κορίνθιο. Γι' αυτό και ζητήσαμε ενεργοί πολίτες να βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά και με τις προτάσεις τους αργότερα θα ακολουθήσουν κι άλλες εκδηλώσεις διαβούλευσης, να έχουμε την γνώμη τους, η οποία θα αξιολογηθεί στην τελική πρόταση από την εταιρεία. Ο κ. Κουμπαράκης που είναι μαζί μας και οι συνεργάτες του σήμερα θα μας παρουσιάσουν τις βασικές γραμμές με τις οποίες θα κινηθεί το όλο πρόγραμμα και σύντομα θα είναι σε θέση να μας παρουσιάσουν τα απορίσματα και τις προτάσεις τους. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ και ελπίζω και σε μελλοντική συνεργασία όλων σας για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Κορίνθιους. Το σχεδίο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία εισαγωγή. Πώς μπήκαμε σε αυτό το περιβάλλον, τι εννοούμε με τον όρο ΣΒΑΚ, πώς ξεκίνησε όλο αυτό να λαμβάνει σάρκα και οστά στην ελληνική κοινωνία. Συνδέθηκε πριν ο Πλαστός. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ιστορία του ΣΒΑΚ. Αλλά η ιστορία του ΣΒΑΚ για να μπορέσει να εδραιωθεί είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τους όρους τους οποίους περιλαμβάνει. Τι είναι λοιπόν κινητικότητα, γιατί όχι μετακίνηση ή μεταφορές. Ο όρος κινητικότητα περιγράφει μια εικόνα μετακινήσεων, βιώσιμων, άνετων, αποτελεσματικών, ασφαλών και ευχάριστων. Ο όρος εμπεριέχει ένα βασικό τρίπτυχο, μεταφορά, μετακίνηση, προσβασιμότητα. Συνοδεύεται κατά κανόνα επίσης από τον όρο βιώσιμη, για να υπογραμμιστεί έτσι η έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και η δημόσια συγκοινωνία. Η βιώσιμη κινητικότητα τώρα αποτελεί ουσιαστικά το θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτισμένης πόλης, όπου ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι άλλο παρά ως ο πρωταγωνιστής στη διαδικασία αυτή και του σχεδιασμού, αλλά και αυτός ο οποίος ουσιαστικά γίνεται αποδέκτης της έμφασης που δίνει ο όρος βιώσιμη κινητικότητα. Οι δε μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως μαζικές, αλλά με βάση ξεχωριστά άτομα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Δίνεται η δυνατότητα έτσι να επιλέγουν και να απολαμβάνουν ουσιαστικά οι άνθρωποι και μια πιο ασφαλή μετακίνηση στην πόλη τους. Θα χρησιμοποιήσω εδώ μία έννοια την οποία χρησιμοποιεί συχνά πυκνά και ο κύριος Βλαστός, ο επικεφαλής της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, όπου ουσιαστικά περιγράφει την έννοια της κινητικότητας ως ένα ταξίδι της βιώσιμης κινητικότητας στη λεπτομέρεια της πόλης. Και αυτό ουσιαστικά καλούμαστε εμείς τώρα να αναδείξουμε και γι' αυτό, με βάση αυτό να σχεδιάσουμε. Η ιστορία αυτή ξεκινάει χρόνια πίσω με τη βιώσιμη κινητικότητα από τη Γαλλία, αλλά αργότερα ουσιαστικά έρχεται να μπει 25 χρόνια τουλάχιστον πίσω, έρχεται να μπει ένα πλαίσιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας, αυτή του ΕΛΤΙΣ, λοιπόν, όπου ουσιαστικά εκεί, όπως βλέπετε και στην απεικόνηση με τον κύκλο του ΣΒΑΚ, περιλαμβάνεται η μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Το θεσμικό πλαίσιο στην ελληνική, έτσι, να το πω έτσι, στην περίπτωσή μας, έρχεται και μπαίνει με το νόμο 45 και νομικό πλαίσιο με το νόμο 4599 του 2019 του Υπουργείου Υποδομών, με το περίφημο άρθρο 22, όπου εκεί ορίζεται ουσιαστικά η έννοια του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τι πρέπει να αποτελεί ένα ΣΒΑΚ, από τι στοιχεία αποτελείται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις για όσους καταρτίζουν ένα ΣΒΑΚ. Στη λογική λοιπόν αυτή, οι στόχοι ενός ΣΒΑΚ, βλέποντας και ακολουθώντας και τον κύκλο από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας, τη μεθοδολογία ουσιαστικά υλοποίησης του ΣΒΑΚ, ένα ΣΒΑΚ
ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μεταφορές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας ως προς τον στόχο που πρόκειται να ορίσουμε από κοινού. Και λέω από κοινού, και εδώ βάζω μια άνω τελεία στους στόχους του ΣΒΑΚ, γιατί το ΣΒΑΚ είναι ένα πολυσυμμετοχικό εργαλείο. Το ΣΒΑΚ ουσιαστικά καλεί τους πολίτες και τους φορείς στο σχεδιασμό να συμμετέχουν καταθέτοντας τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους πάνω σε όλη αυτή τη διαδικασία και με βάση αυτές διαμορφώνουμε ουσιαστικά το τελικό ΣΒΑΚ και το όραμά μας για την πόλη. Η εταιρεία έχει εμπειρία, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί πάνω από 10 τέτοια έργα σε δήμους της χώρας. Έχει συνεργαστεί και στην πράξη έχει ολοκληρώσει σε επίπεδο αυτό τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κάποια άλλα είναι σε εξέλιξη. Όλη αυτή η ιστορία, να πούμε ότι ξεκίνησε επίσης από μια απόφαση του Πράσινου Ταμείου που βγήκε το 2016, όπου ενέτασε 162 και κάτι δήμους σε χρηματοδότηση, όπου με βάση αυτό το ποσό καλούνται ουσιαστικά 100% χρηματοδοτούμενο να εκπονήσουν το ΣΒΑΚ οι δήμοι. Και στη λογική αυτή, λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που σας έλεγα, το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα πολυσυμμετοχικό εργαλείο. Εκεί λοιπόν γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ και θα βρεθούμε και άλλες φορές σε επόμενες φάσεις για να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε, αλλά σε επόμενες φάσεις να συζητήσουμε και τις δικές σας απόψεις είτε από τους φορείς που εκπροσωπείτε, είτε τις απόψεις σας ως πολίτες της πόλης, του Δήμου. Σε αυτή τη λογική λοιπόν θα δημιουργηθούν δύο πλατφόρμες, δύο ιστοσελίδες στο πλαίσιο του έργου, στις οποίες θα μπορείτε μέσω των οποίων να ενημερώνεστε για την πορεία του έργου, να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του έργου, αλλά και να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια, τα οποία θα βοηθήσουν εμάς να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο υλικό με τις απόψεις σας για να μπορέσουμε να τα λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, καθώς επίσης και να καταθέσετε τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας πάνω σε ό,τι αφορά το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αλλά πρωτού φτάσω και ολοκληρώσω με αυτή τη διαδικασία, θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντάς σας από εκεί που το άφησα, ότι ουσιαστικά το ΣΒΑΚ έχει στόχο να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω θεματικές, που, όπως δημόσια συγκοινωνία, βάδισμα, ποδηλασία, διαλειτουργικότητα, ασφάλεια αστικών οδών, οδικές μεταφορές, αστική, εφοδιαστική, διαχείριση κινητικότητας, ευφυείς συστήματα μεταφορών. Μέσα από όλα αυτά, ουσιαστικά, με τη συμμετοχική αυτή προσέγγιση του ΣΒΑΚ, με τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, από την αρχή και σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ουσιαστικά εφαρμόζει μία μέθοδο η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση της κατάστασης του Δήμου στον οποίο έχουμε κληθεί να εξετάσουμε και να μελετήσουμε, τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, την επιλογή των πολιτικών και των μέτρων. Το ΣΒΑΚ καταλήγει σε μία δέσμη κοστολογημένων μέτρων, εν είδη επιχειρησιακού σχεδίου, τον καθορισμό του οράματος και των στόχων, την επιλογή των πολιτικών, όπως σας είπα, και των μέτρων, την ανάθεση των αρμοδιοτήτων και των πόρων, τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η μεθοδολογία υλοποίησης, έτσι όπως εμείς το υλοποιούμε και έτσι όπως ορίζει ουσιαστικά και ορίζεται μέσα από τις προδιαγραφές του ΕΛΤΙΣ, αλλά και από τον νόμο, όπως σας περιγράψα και γρηγορότερα, 4599 το άρθρο 22, ακολουθεί ουσιαστικά τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η παρουσίαση του εργαλείου, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, το τι σημαίνει ένα ΣΒΑΚ, το τι καλείται να υλοποιήσει ένα ΣΒΑΚ, σε ποιες ουσιαστικά απαιτήσεις καλείται να ανταποκριθεί. Ορίζουμε μια περιοχή παρέμβασης, η οποία δεν είναι το σύνολο του Δήμου, αλλά είναι μια περιοχή, το ορίζει και ο νόμος αυτό, πάνω στην οποία πρόκειται να σχεδιάσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα για την πόλη σας, για τον Δήμο σας, τα μέτρα αυτά που πρόκειται να πάρουμε. Και στην πορεία κάνουμε μια ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, διενεργούμε ελέγχους με μετρήσεις, με έρευνα πεδίου, μοιράζοντας ερωτηματολόγια και σε σχολεία, ανώνυμα ερωτηματολόγια, για να καταγράψουμε τις απόψεις των μαθητών σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις τους από το σπίτι προς το σχολείο και από το σχολείο προς το σπίτι. Και εκεί μπορώ να σας πω ότι η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Και αυτό είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Δηλαδή, το ΣΒΑΚ ουσιαστικά το αγκαλιάζουν και οι ίδιοι πολίτες. Και εδώ συνίσταται και η επιτυχία του ΣΒΑΚ. Εάν, και με αυτό θέλω να κλείσω, εάν το ΣΒΑΚ δεν γίνει αντίληψη,
και το όποιο ΣΒΑΚ. Το ΣΒΑΚ είναι εργαλείο στα χέρια σας και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Δήμαρχο για την πρωτοβουλία του να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία με την ανάλογη στάση και υπευθυνότητα και να πω ότι το ΣΒΑΚ ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει οριστικά και προς το καλύτερο τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν κάποια πράγματα στις μετακινήσεις στην πόλη σας. Το ΣΒΑΚ όμως πρέπει να γίνει αντίληψη. Εάν δεν γίνει αντίληψη στους πολίτες, και γι' αυτό το λόγο έχει και τις διαβουλεύσεις, γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τους ίδιους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία, εάν δεν επικοινωνηθεί και δεν γίνει αντίληψη στον κόσμο, δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα. Το ΣΒΑΚ είναι ένα εργαλείο λοιπόν, το οποίο θα τεθεί υπόψη σας και θα είναι στη διακριτική ευχέρεια τη δική σας να το επικοινωνήσετε για να μπορέσει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Ως προς το κομμάτι τώρα, το ποια είναι η χρησιμότητα του ΣΒΑΚ για εμάς, πέρα από όλα αυτά που αναλύσαμε, θα σας πω μόνο ότι πριν από 6 μήνες ήμουνα σε μια μερίδα που έγινε στο Υπουργείο Υποδομών, όπου η Γενική Γραμματέας αρμόδια για θέματα ΕΣΠΑ, ενώπιον άλλων δύο γενικών γραμματέων, αναφέρθηκε για το κομμάτι αυτό ότι ουσιαστικά στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, θα χρηματοδοτήσουν μάλλον με κονδύλια του ΕΣΠΑ, δράσεις που θα προβλέπονται μέσα στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οπότε δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κάτι το οποίο θα μείνει σε ένα ράφι, να το πω έτσι. Ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο για να μπορέσετε να κάνετε κάποια πράγματα στην πόλη σας, για να βελτιώσετε κάποια πράγματα προς το καλύτερο. Πρώτα απ' όλα, κατά αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τα ατυχήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο ξοδεύουμε λιγότερα. Δεν καταναλώνουμε τόσο ενέργεια και επομένως στην τσέπη μας αυτό φαίνεται. Δεν έχουμε τον τορισμό, δεν έχουμε καθυστερήσεις, δεν έχουμε υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. Επομένως λοιπόν αυτά τα προβλήματα, πέραν της ρήμανσης, έτσι, αυτά τα προβλήματα τα οποία εμάς μας ταλαιπωρούσαν εδώ και πολλές δεκαετίες, τώρα βρίσκουν την ευκαιρία να αναδειχθούν σαν προβλήματα, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία και να αντιμετωπιστούν, διότι προβάλλεται η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής, αυτό που λέμε κλιματική απορρίθμιση, και με αυτό δεν πρέπει. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, δηλαδή, με άλλα λόγια, μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα δίνεται και μια μεγάλη ευκαιρία. Κάτι ανάλογο έχει, ναι, το είδατε προφανώς, με το COVID-19, ο οποίος μας υποχρέωσε να κλειστούμε σπίτι μας, αλλά συγχρόνως μας έβγαλε και στον δρόμο. Ξαναγνωρίσαμε τη γειτονιά μας, γνωρίσαμε τους γειτόνους μας και περπατήσαμε. Και κάποιοι κάναν και ποδήλατο. Αυτό ήταν πολύ θετικό. Οδήγησε τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να πάρουν μέτρα που θα διευκόλυναν τον κόσμο να περπατήσει γύρω από το σπίτι του, να κάνει ποδήλατο σε μια ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Και αυτό βεβαίως ήταν θετικό γενικά για την ταυτότητα της πόλης, για την ποιότητα της καθημερινής ζωής, για την εικόνα της γειτονιάς. Κύριε καθηγητά, έχετε κάποιο κινητό κοντά, συγγνώμη, έχετε κάποιο κινητό κοντά, γιατί κάνει κάποιες παρεμβολές, αν θέλετε να τα απομακρύνετε. Ναι. Ουδέν κακόν λοιπόν να μην είχες καλού και αυτό τώρα οι ελληνικές πόλεις πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Όταν λέω ελληνικές πόλεις, ξέρετε, αυτή τη στιγμή 165 ελληνικές πόλεις εκπονούν στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας. 165 πόλεις, δηλαδή με άλλα λόγια δεν είναι ένα παιχνιδάκι όλη ιστορία που αποφάσισε ο Δήμος άντε και αυτός να κάνει μια τέτοια μελέτη. Είναι ότι πια όλη η Ελλάδα κινητοποιείται με στόχο να αλλάξει εντελώς εικόνα και βεβαίως και με στόχο να δώσει στους κατοίκους της περισσότερες ευκαιρίες να ζήσουν πιο ανθρώπινα, να ζήσουν πιο υγιεινά και η πόλη να βελτιώσει την οικονομία της. Αυτές οι αλλαγές για τις οποίες συζητάμε, δηλαδή ένας δρόμος ο οποίος είναι πιο θετικός στον άνθρωπο, που σου επιτρέπει να περπατάς, που σου επιτρέπει να σταδιέσαι, το ποδήλατο το οποίο εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε σχεδόν εκτοπίσει και που είναι ένας πολύ φθηνός τρόπος και πολύ έτσι ευχάριστος που συνδέεται με μια καλή ποιότητα ζωής, το ποδήλατο που στην Ευρώπη έχει αναλάβει ένα σημαντικό ποσοστό
της, των μετακινήσεων. Εδώ μπορούμε να το δούμε, να κυκλοφορεί στις πόλεις μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και η δημόσια συγκοινωνία, αυτή είναι ο χορηγός, ενδεχομένως σε μικρές πόλεις η δημόσια συγκοινωνία να παίζει μικρό ρόλο, αλλά υπάρχουν πια πάρα πολλές λύσεις οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι οποίες στηρίζονται και σε εξελίξεις στην τεχνολογία της δημόσιας κοινωνίας που κάνει τη δημόσια κοινωνία να δίνει πολύ καλές απαντήσεις στο ζήτημα της εξυπηρέτησης των κατοίκων και μάλιστα και κατοίκων οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες να μετακινηθούν γιατί ίσως λόγω ηλικίας, γιατί παλάμε βάρη και τ.λ. και οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από μια μικρή τοπική δημόσια συγκοινωνία είτε για το τοπικό κέντρο που μπορεί να έχει πεζοδότηση είτε για περισσότερες, για μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά με τις στρατηγικές βιώσιμες κινητικότητας είναι ότι κάνουν την παραδοχή ότι εάν δεν συμμετάσχει ο κόσμος στον σχεδιασμό των διαφόρων λύσεων που πρέπει να δοθούν στην πόλη, τότε βεβαίως ο κόσμος θα παραμείνει αρνητικός, επιφυλακτικός, δυσπιστός, διότι δεν θα έχει καταλάβει ούτε τους σκοπούς, ούτε τους λόγους, ούτε τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα συνεπήγονται άλλες λύσεις. Δεν θα έχει καταλάβει λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι να αλλάξει την πόλη του. Γι' αυτό λοιπόν τα στρατηγικές αυτές προβλέπουν μια σειρά από δημόσιες διαβουλεύσεις, αλλά ακόμα και κατά αυτό που κάνουμε τώρα είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο απέναντι σε δυσκολίες που υπάρχουν στις πόλεις και έτσι να του δώσουν το ερέθισμα και την ευκαιρία να συμμετάσχει και να μιλήσει για την πόλη του, να μιλήσει για τις ανάγκες του, να μιλήσει για αυτό που σκέφτεται απέναντι σε διάφορες πολιτικές που θα μπορούσαν να ασκηθούν. Αυτό που πάνω απ' όλα έχουμε σαν πρόβλημα σήμερα και το λέω γιατί παρουσιάζεται σαν μια μεγάλη εξέλιξη η ηλεκτροκίνηση και είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε τη συμβατική τεχνολογία με ηλεκτρισμό, εάν βεβαίως και ο ηλεκτρισμός προέρχεται από καθαρές πηγές. Αλλά το θέμα είναι πώς θα κερδίσουμε χώρο. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Η πόλη μας, η Κόρινθος επίσης, έχει πρόβλημα χώρου. Δεν χωράνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα θέλαμε να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της, δεν χωράνε τα πεζοδρόμια της. Δεν είναι, όπως σε καμιά ελληνική πόλη, δεν έχουν το πλάτος το οποίο ζητείται από τους κανονισμούς. Ξέρετε, οι κανονισμοί ζητούν να έχεις τουλάχιστον 2,1 πλάτος μέτρα, 2,1 μέτρα πλάτους πεζοδρομίου, αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν και δρόμοι που δεν έχουν πεζοδρόμια καθόλου, συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα, συμβαίνει ίσως και στην Κόρινθο, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Πάντως, κύριε καθηγητά, συγγνώμη για τη διακοπή. Αναφερθήκατε στην ηλεκτροκίνηση και θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση επί της ουσίας. Η ηλεκτροκίνηση μπορεί πριν λίγο καιρό να αποτελούσε μια συζήτηση για την περίπτωση της χώρας μας ερωτικού χαρακτήρα. Πριν από μια εβδομάδα περίπου και κάτι περισσότερο όμως, είναι επίσημα νόμος του ελληνικού κράτους. Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόθεση ηλεκτροκίνησης, μέσα στο οποίο στο άρθρο 17 προβλέπεται η κατάρτιση των σχεδίων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η οποία θα γίνει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το προσεχές διάστημα. Και αυτό ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο επίπεδο του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης για να μπορέσουμε ουσιαστικά μετά να κάνουμε την εγκατάσταση και να πάμε και στην αγορά των οχημάτων και να μεταβούμε έτσι σε μια νέα εποχή. Συνεπώς, το ΣΒΑΚ αυτή τη στιγμή, συγκυριακά αν θέλετε χρονικά να το θέσω καλύτερα, έρχεται και βρίσκει εφαρμογές μέσα στα όσα περιλαμβάνει και στα όσα προτείνει και ένα έδαφος όριμο σε επίπεδο χώρας
για να μπορέσει να υλοποιήσει τα όσα θα περιγράψει. Θα ήθελα όμως, γιατί θεωρώ ότι μέχρι στιγμής μόνο εμείς μιλάμε και η διαβούλευση έχει νόημα με το να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο, από τα όσα σας είπαμε μέχρι στιγμής να περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες που αφορούν στο εργαλείο, γιατί σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το εργαλείο που λέγεται ΣΒΑΚ, σε τι στοχεύει και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να το υλοποιήσουμε. Μισό λεπτό να κλείσω όμως. Ναι, ναι. Γιατί λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν για την ηλεκτροκίνηση ότι εν τέλει είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντική, αλλά το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι όπως και ένα συμβατικό αυτοκίνητο, καταναλώνει τον ίδιο χώρο. Ενώ αντίθετα, αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να κερδίσουμε χώρο χρησιμοποιώντας τρόπους μετακίνησης που δεν καταναλώνουν πολύ χώρο. Τέτοιοι τρόποι, το έχουμε ήδη πει, είναι η δημόσια συγκοινωνία, γιατί ανά επιβάτη τα τετραγωνικά που καλύπτει είναι πολύ λιγότερα από αυτά που καλύπτει όταν είναι μέσα σε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Είναι το πεπάτημα, είναι το ποδήλατο. Είδατε ότι η κυβέρνηση έδωσε παραπάνω επιχορήγηση ως προς το ποσοστό αγοράς του οχήματος στα ποδήλατα από ό,τι στα αυτοκίνητα. Διότι πραγματικά το ποδήλατο πια δεν είναι αυτό που νομίζαμε ότι είναι μέχρι σήμερα. Τώρα το ποδήλατο είναι ένα μέσο το οποίο πρέπει να μπει μέσα στη ζωή μας. Και το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μια μεγάλη επανάσταση, διότι ανοίγεται σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Δηλαδή μπορεί να κάνει ποδήλατο κάποιος που ως τώρα δεν το έκανε γιατί είχε να αντιμετωπίσει μια ανηφόρα ή είχε να κουβαλάει ψώνια ή ήταν βαρύς. Όλα αυτά πια με το ηλεκτρικό ποδήλατο αντιμετωπίζονται. Μπορεί να είναι και ηλεκτρικό τρίκυκλο, δεν έχει σημασία. Με άλλα λόγια λοιπόν προσβλέπουμε σε πόλεις οι οποίες λειτουργούν κατά τρόπο που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, τα νέα οχήματα και που προσπαθεί να κερδίσει χώρο από το αυτοκίνητο και να τον δώσει σε μέσα που καταναλώνουν πολύ λιγότερο και σε ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τον δρόμο. Τώρα θέλουμε την πόλη να είναι ένα κοινωνικό τοπίο πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο ανθρώπινο, πολύ πιο υγιές από αυτό που ήταν. Και τελειώνω θέλοντας να πω ότι η Κόρινθος σήμερα, για την Κόρινθο έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ήταν πάντα βεβαίως στην ιστορία ένα υποχρεωτικό σημείο διέλευσης. Τώρα, με το τρένο, με τον αυτοκινητόδρομο, αυτό ενισχύεται πολύ περισσότερο. Η Κόρινθος μπορεί να είναι πολύ περισσότερο επισκέψιμη, φιλική, βρίσκεται σε ένα σημείο που προσφέρει πολλά σαν τοπίο, σαν ιστορία, σαν περιβάλλον. Επομένως λοιπόν πρέπει αυτά όλα το ΣΒΑΚ που θα κάνουμε να τα πάρει υπόψη του. Δεν θα είναι μια ψυχρή κυκλοφοριακή μελέτη, σας το είπα και πριν, θα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα δει την ταυτότητα της πόλης, θα δει την ιστορία της, θα δει τους ανθρώπους της, θα κουβεντιάσει με τους ανθρώπους της και θα χαράξει μαζί με τους ανθρώπους της το αύριο της Κορίνθου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να κρατήσω αυτό που είπε. Να κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής και να επανέλθω λίγο στην παρουσίαση την προηγούμενη. Μισό λεπτό. Για να δείτε για ποιο λόγο ένα ΣΒΑΚ δεν είναι μια απλή συμβατική κυκλοφοριακή μελέτη. Εδώ υπάρχει μια σχηματική απεικόνηση χαρακτηριστική. Αριστερά βλέπετε το τι ουσιαστικά πραγματεύονται οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες και δεξιά το τι πραγματεύεται ένα ΣΒΑΚ και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Το ΣΒΑΚ λοιπόν δεν μπορεί να είναι μια σημαντική κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί ουσιαστικά σχεδιάζει το αύριο, έχει ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, το άτομο. Ο βασικός στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ασφαλή, εύκολη, ευχάριστη και φιλική προς το περιβάλλον προσπέλαση για κάθε προορισμό με συνδυασμένες μετακινήσεις. Έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να αναπτύξει μια πιο υπεύθυνη και ήπια κουλτούρα και στάση απέναντι στην έννοια της κοινωνικότητας και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία ουσιαστικά διαχωρίζουν το ΣΒΑΚ από τις συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες.
Στο σημείο αυτό, πρωτού δώσω τον λόγο σε εσάς, θα ήθελα για πιθανές ερωτήσεις ή απορίες ο συνάδελφος από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Τμήματος Πολυτεχνείου να μας παρουσιάσει μια πρώτη ενδεικτική έτσι, επιλογή μιας περιοχής παρέμβασης για το Δήμο σας, έτσι όπως έχει εξεταστεί από την ομάδα έργου βάσει των στοιχείων που μας έχει προσκομίσει ο Δήμος για να αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής, όπου ουσιαστικά αποτελεί και το πρώτο στάδιο έτσι, της σημαντικής μας υποχρέωσης. Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Τζούρας. Είμαι υποψήφιος διεύθυνος των Πολυτεχνείων και συνεργάτης και της διαδικασίας και της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είμαι συγκοινωνιολόγος μηχανικός. Θα σας δείξω μια ενδεικτική έτσι, περιοχή παρέμβασης που ουσιαστικά είναι ολόκληρος ο Δήμος. Ο Δήμος Κορίνθου είναι, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στη Πελοπόννησο. Έχει συνολικό έβαλο 611,3 χιλιόμετρα στο τετράγωνο, τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αποτελείται από 4 δημοτικές ενότητες. Ουσιαστικά, με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2011, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το 65% ζει στη Δημοτική Ενότητα Κορινθίων. Καθώς μιλάμε για ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τίνεται, επικεντρωνόμαστε στα αστικά κέντρα και επικεντρωνόμαστε στους κύριους οικισμούς της περιοχής, που είναι το Ικόρθος, το Λέγιο, η Αρχαία Κόρθος. Τα αρχικά αυτά είναι με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία. Έχω προσθέσει εδώ ένα διάγραμμα με τις ηλικιακές ομάδες, πάλι όπως προέκυψαν από την απογραφή του 2011. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία θα έχουν μεταβληθεί τώρα που έχει περάσει εδώ μια δεκαετία και ο πληθυσμός θα είναι εμφανώς περισσότερο γυραιότερος, εικάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας έχουμε στο Δήμο, πόσους ανήλικους έχουμε στο Δήμο, πόσα παιδιά. Καθώς αυτοί δεν δύναται να οδηγήσουν αυτοκίνητο και πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να μετακινηθούν, να τους δώσουμε ευκαιρία και δυνατότητα να μετακινηθούν μέσα στο Δήμο. Ο Δήμος έχει γενικότερα ένα έντονο ποικιλομορφία, θα το πω, στο ανάγλυφό του. Είναι παιδινός στο βορρά και υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στο νότιο-ανατολικό του έτσι, τμήμα. Εδώ έχουμε έτσι ένα χάρτη χρήσεων γης που βλέπουμε έτσι με κόκκινο χρώμα τους οικισμούς και τα αστικά κέντρα και το αστικό κέντρο βασικά της Κορίνθου, ενώ βλέπουμε έτσι πιο νότια με πράσινο χρώμα τις ακαλλιέργειες εκτάσεις που είναι δάση, φυσική βοσκότοπη. Εδώ δείχνω και κάποιους χάρτες με τις χρήσεις γης εντός του αστικού κέντρου της Κορίνθου. Κυριαρχεί η γενική κατοικία, οι εμπορικές χρήσεις γης συγκεντρώνονται κοντά στο λιμάνι της περιοχής. Επίσης και στο Λέχιο έχει γίνει πρόσφατα για τα ελληνικά δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, ένα γενικό πολυδομικό σχέδιο που έχουν οριστεί η οικιστική υποδοχή του οικισμού. Επίσης, βρήκαμε από μια παλιότερη μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου μια παρουσίαση του συγκοινωνιακού δικτύου, όπως ήταν έτσι το 2008 και λίγα πράγματα έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Η Κόρυφος γενικότερα έχει την τύχη να έχει δύο άξονες που διοχετεύουν τις διαπερείς ροές, τις ροές από τη Δύση προς την Ανατολή και από την Ανατολή προς τη Δύση, τις ροές δηλαδή που δεν έχουν ως κατεύθυνση το κέντρο της πόλης. Αυτή είναι ο αυτοκινητόδρομος, η Ολυμπία οδός και το σημείο όπου ξεκινάει ο Μωρέας, ο αυτοκινητόδρομος της Πελοποννήσου. Επίσης υπάρχει η νέα εθνική οδό, ο περιφερειακός καθήκος που δημιουργείται από τη νέα εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου. Επίσης στην Κόρυφο υπάρχει γραμμή του προαστιακού. Ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο σταθμός του προαστιακού είναι έξω από το κέντρο της πόλης, αρκετά έξω σε σύγκριση με τον παλιότερο σταθμό του τρένου που υπήρχε στην Κόρυφο. Αυτά μετά ως προς το κέντρο δημιουργείται έτσι ένα δίκτυο πρωτευουσών και δευτερευουσών αρτηριών.
και συλλεκτήριων διωγών. Γενικότερα, ας πούμε, να μιλήσουμε έτσι για τα επόμενα βήματα όσον αφορά την ανάλυση της στάμενης κατάστασης που θα κάνουμε κι εμείς. Αφού γίνει, ας πούμε, τελικά δούμε ακριβώς την περιοχή παρέμβασης, θα αξιολογηθεί το αντίκτυπο του υπερκείμενου σχεδιασμού, των σχεδίων που ήδη υπάρχουν, που ήδη έχουν αναπτυχθεί ή έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν και θα πάρουμε δεδομένα και ιδέες από εκεί πέρα. Θα αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση με άλλους όμορους δήμους της Πελοποννήσου και θα γίνει, μετά θα ξεκινήσουμε μια ανάλυση, μια μεγάλη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και εκεί θα μαζευτούν αρκετά δεδομένα σχετικά με την πυκνότητα, ας πούμε, του πληθυσμού σε επίπεδο τετραγώνου, με το φυσικό ανάγκη και τα περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής, με τις χρήσεις γης και για την ακρίβεια με τους πόλους που έχουν τις μετακινήσεις, που δημιουργούν μετακινήσεις. Με το βασικό οδικό δίκτυο θα δούμε πόσο είναι το πλάτος των δρόμων της Κορίνθου, πόσο είναι το μέσο πλάτος. Επίσης, στο δίκτυο του πεζού, πόσο είναι το μέσο πλάτος των πεζοδρομίων σε όλη την πόλη. Υπάρχει δίκτυο για τον ποδηλάτη και πώς μπορούμε αυτό το δίκτυο να το μεγαλώσουμε. Ποιες είναι οι πολιτικές στάθμισης που έχουν εφαρμοστεί στο Δήμο. Ποια είναι τα δίκτυα μεταφορών, ποια είναι τα δίκτυα δημόσιας κοινωνίας. Υπάρχει κάλυψη στις διάφορες γειτονιές και οικισμούς του Δήμου. Και μπορούμε να δούμε και επίσης και διάφορα δεδομένα που έχουν προκύψει και από το πρόσφατο σχετικά ΣΔΑΙΚ και σχετικά με τον αστικό θόρυβο και τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που προέρχονται από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Επίσης, θα γίνει μια ανάλυση των τροχαίων συμβάτων με σκοπό να βρούμε τα επικίνδυνα σημεία, να βρούμε τους κόμπους στους οποίους θα πρέπει να παρεμβούμε, που πρέπει να βελτιώσουμε στο μέλλον. Θα γίνουν διάφορες κυκλοφοριακές μετρήσεις σε διάφορους επιλεγμένους κόμπους που θα ορίσουμε μαζί με τη συνεργασία με τον Δήμο. Θα γίνει η διενέργεια των ερωτηματολογίων ώστε να δούμε την κουλτούρα μετακινήσεων κινητικότητας που υπάρχει στο Δήμο Κορίνθου. Και θα εντοπιστούν τα κύρια προβλήματα, οι ευκαιρίες, με βάση όλη αυτή την ανάλυση, όλα αυτά τα δεδομένα που θα συλλέψουμε, με χρήση της SWOT ανάλυσης. Στο τέλος θα προκύψει το λεγόμενο mobility status, που ουσιαστικά είναι η ταυτότητα κινητικότητας του Δήμου Κορίνθου, που με βάση αυτό θα πάμε στο επόμενο βήμα, όπου θα επιλεγούν οι στρατηγικές, τα μέτρα, οι στόχοι, για το ΣΒΑΚ Κορίνθου. Και επίσης το mobility status μπορεί να συμφωνούμε να το συγκρίνουμε και με άλλους Δήμους που έχουν εκπονήσει ΣΒΑΚ για να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται ο Δήμος Κορίνθου.